Δημήτρης Αλέξανδρος στο ακορντεόν και στο σημείο αυτό να περάσουμε, Γιώργο μου, και να μάθουμε τα 7-1 πράγματα που δεν ξέραμε μέχρι τώρα και μαζί σου θα μάθουμε. Θα τα κάνουμε σε τύπου ερωτήσεις για τα Χριστούγεννα. Πάμε να δούμε το... ή μάλλον ναι, όχι, ξεκινήσουμε πρώτα με κάποιες ερωτησούλες και μετά να δούμε το βίντεο των αποκαλύψεων. Ξέρουμε ο Άι Βασίλης αν είναι δημιούργημα της Coca-Cola, παράδειγμα. Όχι, ο Άγιος Βασίλης υπάρχει από πολύ παλιά. Ε? Ναι. Ξέρουμε ποιο είναι το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι, τραγούδι. Τραγούδι. Εμπορικό, εννοείς αυτά που είναι στο YouTube. Ναι, το πιο γνωστό. Α, το ξέρουν τα παιδιά. Για πείτε. Ποιο. Ναι, We Wish You Merry Christmas. Κι όμως είναι το Jingle Bells. Το Jingle Bells. Αυτό είναι. Wow. Άλλο. Τι, να τα πω όλα τώρα. Άλλη μια ερώτηση. Είπαμε για τα χρώματα. Ρούντολφ το ελαφάκι. Ναι. Τι είναι αυτό, είναι μύθος ή είναι πραγματικά υπάρχει Ρούντολφ? Α, το ελαφάκι που είχε κόκκινο. Πάρτε το μικρόφωνο και απαντήστε μας. Πιστεύω ότι το Ρούντολφ τον έβγαλαν κάποιοι παλιοί για να λένε ιστορίες στα παιδιά. Ναι. Και για να, από εκεί άρχισε το τραγούδι. Α, οπότε λες ότι είναι ψέμα. Μύθος. Ναι. Είμαστε πολύ κοντά. Και εγώ πιστεύω πως είναι μύθος. Ότι δεν υπάρχει ο Ρούντολφ. Όχι. Τζάμπα το τραγουδάμε. Κάθε Χριστούγεννο. Παπαδοπούλου, κορίτσι μου. Εγώ πιστεύω, όπως μας λένε ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης, ναι, ότι ήταν ο βοηθός του Άγιου Βασίλη. Δηλαδή, τον βοηθούσε τον Άγιο Βασίλη να μεταφέρει τα δώρα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Υπάρχει το ελαφάκι, δηλαδή. Και εγώ αυτό. Υπάρχει το ελαφάκι, ναι ή όχι? Ναι. Όχι. Όχι. Ο Άγιος Βασίλης υπάρχει? Υπάρχει στην έννοια. Στην έννοια. Στον εγκέφαλο. Α, είδες τη σωστά που το θέτει. Μάλιστα. Υπάρχει ως έννοια. Ναι. Ωραία. Και το αγαπημένο μας τραγούδι για τα Χριστούγεννα ποιο είναι? Το Χριστούγεννα της Βανδύ. Φαντάζεσαι το Στάν. Ποιο είναι? The we wish you a Merry Christmas. Μπορείτε να το πείτε έτσι λίγο... Ε? Ναι. Για, πάμε. Ακαπέλα, Ένα, δύο, τρία, πάμε. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο του Γιώργου για τα 7-1 πράγματα, Γιώργο μου. Που δεν ξέρουμε για τα Χριστούγεννα. 7-1 πράγματα που δεν ξέρεις για τα Χριστούγεννα. Τα τρία παραδοσιακά χρώματα των Χριστουγέννων είναι το πράσινο, το κόκκινο και το χρυσό. Το πράσινο συμβολίζει τη ζωή και την αναγέννηση, το κόκκινο το αίμα του Χριστού, ενώ το χρυσό συμβολίζει το φως. Μπορεί όλοι να λένε μη χωρίζεις τα Χριστούγεννα, αλλά σύμφωνα με στοιχεία από το Facebook, δύο εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα είναι από τις πιο δημοφιλείς περιόδους που χωρίζουν τα ζευγάρια. Όπως όμως έλεγε και στην ταινία Άλφη, ό,τι και αν κάνετε, μη χωρίζεστε στις γιορτές. Αν ρωτήσουμε ποιο πιστεύουν ότι είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις, το πιθανότερο είναι να απαντήσουν όλοι το Last Christmas από τους Wham. Κι όμως, πέφτουμε έξω όλοι. Είναι το White Christmas από το Bing Crosby με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Τα λαμπάκια που βάζουμε στο δέντρο, στο μπαλκόνι, στους τοίχους και όπου θέλουμε τέλος πάντων, εφευρέθηκαν το 1882 από τον Edward Johnson. Κάποιοι βέβαια έχουν βάλει λαμπάκια μέχρι και στην τουαλέτα, αλλά περί ορέξεως. Ο Ρούντολφ το ελαφάκι, που είναι ο διασημότερος από όλους τους τάραδους που σέρνουν το έλκυθρο, είναι διαφημιστικό προϊόν το οποίο δημιουργήθηκε για μια αμερικάνικη εταιρεία μόλις το 1938. Φαντάζομαι τους άλλους τάρανδους θα σκάνε από τη ζηλιά τους που τραβάει όλα τα φώτα πάνω του. Το 1 στα 10 δώρα που θα δοθούν αυτή την περίοδο θα σπάσει, ενώ 7 στους 10 σκύλους θα λάβουν δώρα από τον ιδιοκτήτη τους. Τώρα ξέρεις, οπότε αν σπάσει το δώρο σου να είσαι ευτυχής, γιατί άλλοι 9 άνθρωποι θα έχουν το δικό τους ανέπαφο. Το τραγούδι Jingle Bells στην αρχή είχε ονομαστεί One Horse Open Sleigh. Γράφτηκε το 1850, αλλά όχι για τα Χριστούγεννα. Αρχικά είχε γραφτεί για μια σχολική γιορτή την ημέρα των ευχαριστειών. Σιγά σιγά παραλλάχθηκε, άλλαξε και μερικούς στίχους και πλέον ηχεί στα αυτιά σου ανά 2 λεπτά όταν πας για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου. Η λαμπρή εποχή του ίντερνετ που διανύουμε έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς μύθους να εξαπλωθούν παγκόσμια. Όπως ότι ο εγκέφαλος του Walt Disney είναι σε συντήρηση ή ότι τον Άι Βασίλη με την τωρινή του μορφή το δημιούργησε η Coca-Cola. Η αλήθεια είναι πως αυτή η μορφή οφείλεται περισσότερο στην εξέλιξη της φιγούρας με το πέρασμα των χρόνων από διάφορους καλλιτέχνες, αφού αναφορές για έναν γέρο με γενιάδα και κόκκινη στολή υπήρχαν πολύ πριν την Coca-Cola. Κοίτα τι μπορεί να μάθει κανείς. Απίστευτο. Ανήμερα των Χριστουγέννων. Ναι. Κι όμως, ναι. Κι όμως, λοιπόν, θέλω λιγάκι τώρα. Για έλατε τα μπουζούκια μου μέσα. Κάνε μαζί τα με τα μπουζούκια όμως. Πού είναι τα μπουζούκια, βγήκαν τα μπουζούκια έξω τέτοια μέρα. Ναι.
Έτσι που ετοιμαζόμαστε το βράδυ να πάμε όλοι στα μπουζούκια, αν και εγώ προτείνω να καθίσετε να ξαναδείτε την εκπομπή μας το βράδυ σε επανάληψη, αντί να πάμε στα μπουζούκια. Για ελάτε εδώ. Δώσ' μου αγόρινα, μπράβο εδώ πέρα, το μικρόφωνο σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άλλο ένα μπουζούκι. Πού είναι το άλλο το μπουζούκι? Έχει φύγει. Έφυγε το άλλο μπουζούκι. Αδύο είστε τα μπουζούκια. Πώς σε λένε σαν μπουζούκι μου? Χρήστο. Γιορτάζω σήμερα. Χρήστο μου, χρόνια πολλά! Τρελαίνομαι. Ό,τι επιθυμείς. Γιατί να κάνεις τη γιορτή στο σπίτι, ήρθες να δώσεις το like. Ναι, το μεσημέρι θα γιορτάσουμε. Μπράβο. Χρήστο μου, εσύ πόσο καιρό παίζεις μουσική? Στο νέο δίκο Ρημαίδες ήρθα αυτόν τον χρόνο, αλλά πήγαινε σε ένα παλιό, σε ένα άλλο δύο και πήγαινε 4 χρόνια. Πόσο χρονών είσαι? 13. Για μπουζούκι γιατί? Μ' άρεσε από παλιά, πολύ μικρός, από την τρίτη δημοτικού, άρχισα να παίζω. Μάλιστα. Και δίπλα μας έχουμε... Ο Λευτέρης. Το Λευτέρη. Λευτέρη μου, εσύ μπουζούκι και εσύ. Και εγώ μπουζούκι, ναι. Ναι, μπουζούκι. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 14 προς 15. Έχουμε και τα ηχητικά εφέ εδώ πέρα. 14 προς 15. Ναι. Είσαι, το περπατάς δηλαδή το πράγμα. Πολύ ωραία. Και εγώ κάπως έτσι την περπατάω την ηλικία μου. Εσύ μπουζούκι? Παίζω 3 χρόνια. Σε δω είμαι 7 χρόνια. Μ' αρέσει πολύ που παίζω και το δείχνω κιόλας στον κόσμο. Αυτό. Πολύ ωραία. Τώρα εσείς, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, ας πούμε, στο μπουζούκι? Εγώ δεν έχω κάποιο αγαπημένο συγκεκριμένο, μου αρέσουν όλα. Εσύ, Χρήστο μου? Και εγώ. Και εσύ. Παίξτε μου μια πενιά τώρα. Πώς παίζετε το μπουζούκι? Μπορείτε τώρα εσείς χωρίς το δάσκαλο να συντονιστείτε και να παίξετε κάτι έτσι μαζί? Ναι. Για να δω. Πρέπει να καθόσαστε. Όταν το ζομπέτε, τα παίζε και όρθιος έτσι, ε. Πρέπει να καθόμαστε. Τι να παίξουν έτσι ένα. Όχι, παίξτε, ποιο θέλετε. Ένα ελληνικό. Πρέπει να καθίσω. Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Πρέπει... Είναι λίγο δύσκολο, επειδή... Ωραία. Για να έρθουν δύο καρεκλίτσες, παρακαλώ πάρα πολύ εδώ πέρα. Να καθίσουμε, να παίξουμε πάρα πολύ ωραία. Να παίξουμε ένα πολύ ωραίο. Μέχρι να ετοιμαστούμε λοιπόν, Έφη μου, τι θα δείξουμε? Λοιπόν, πάμε να δείξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ για τα Χριστούγεννα, που παίζουμε μέσα σε αυτό το βίντεο με διάφορες αποχρώσεις, που μπορούμε να δείξουμε ότι άμα δεν μου αρέσει αυτό, μπορώ να τα αλλάξω κιόλας. Πάμε να το δούμε. Και do it. Θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ με πολύ ωραία προϊόντα που μας προσφέρουν τα φαρμακεία Χαραμή εδώ στην Κοζάνη. Κοντά μας βρίσκεται η εταιρεία Darfin για πολύ ωραία ενεργική κρέμα βάση και προϊόντα VC, όπως και τα αγαπημένα σας κορέ. Πολύ ωραίες αποχρώσεις, πολύ ωραία τόνη, που θα δείτε όλα στη συνέχεια. Επίσης να σας πω ότι έχω επιλέξει το μπλε σύνολο για αυτό το βίντεο, γιατί θέλω να ξέρετε ότι τα χρώματα, τα μπλε, τρικουάζ που λίγο μου βίζουν, γράφουν πάρα πολύ ωραία. Και επίσης όταν λίγο πιο μελαχρινή, φωτίζει πάρα πολύ ωραίο το πρόσωπο. Αυτό είναι δικό σας tip για να το κρατήσετε, για να ξέρετε πότε να επιλέξετε, θέλετε να φωτογραφηθείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν χωρίς το μακιγιάζ μας με την εταιρεία Darfin σε ενδυτική κρέμα. Απλώνουμε σε όλο το πρόσωπο και στο λαιμό μας. Στη συνέχεια έχω εταιρεία VC για κονσίλερ, τα βονάρουμε με τους μαύρους κύκλους, αποχρωματίζουμε τα σημεία που θέλουμε και καλύπτουμε ταυτόχρονα. Και από την ίδια εταιρεία χρησιμοποιώ και το make-up, απλώνουμε σε όλο το πρόσωπο, δεν τρίβουμε και δίνουμε ιδιαίτερη βάση όταν έχουμε τραπηγμένα μαλλιά για να δουλέψουμε τη ρίζα αλλά και το λαιμό για να μην υπάρχει διαφορά. How I'll hate going out in the storm, but to see those faces driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Συνεχίζω με μολύβι κορίτσια από την εταιρεία Κορέ, το νούμερο 33, σε λαδί απόχρωση. Ζωγραφίζουμε την εξωτερική γωνία του ματιού μας και την κρατάρω με μαλακό πινέλο για να δημιουργήσω το αποτέλεσμα που θέλω. When I get through, I'm driving home.
Πάμε τώρα, κορίτσια, να δώσουμε φως στα μάτια μας για το ιστορικό μέρος του ματιού. Χρησιμοποιώ εταιρεία Κορέ, το νούμερο 11, που είναι σκιά μολύβι σε απόχρωση σαμπανί. Take a look at the driver next to me. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω μαύρο μαλακό μολύβι στην ιστορική, στο ιστορικό μέρος του ματιού μας για πιο έντονο αποτέλεσμα και περνάω μία γραμμή από το ίδιο μολύβι στο περίγραμμα του ματιού μας προς τη γωνία και το σβήνω για να το μαλακώσω το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώ το πινέλο από το ρούς μου και σβήνω ακριβώς στο τελείωμα της σκιάς. Under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Down the chimney tonight. Really, that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby. Και για όσες θέλετε να παίξετε σε πιο υγιεινές αποχρώσεις για το καπάκι του ματιού σας, έχω να σας δείξω την απόχρωση 68 από την εταιρεία που σας είπα προηγουμένως. I really do believe in you. Forgot to mention one little thing. Και φτάνουμε λοιπόν, κορίτσια, στο σημείο που πολύ αγαπώ. Σημείο λοιπόν θέλουμε να χρωματίσουμε τα φίδια μας. Επιλέγω ένα πολύ λεπτό πινέλο με πολύ κοντές τρίχες, σταθερή υφή. Και επίσης να σας πω ότι χρησιμοποιώ σκιά για πιο φυσικό αποτέλεσμα. Και για να φωτίσουμε το τόξο του φρουτιού μας, χρησιμοποιώ από την εταιρεία VC το προϊόν Tank Ideal Roll-On Illuminator, το οποίο και κάνω τύπου φωτοσκίαση για να αναδείξω όλο το σχήμα του φρουτιού μου. Κάντε και εσύ και θα με θυμηθείς. Ήρθε η ώρα των φωτοσκιάσεων, κορίτσια μου, τόσο πολύ αγαπάτε. Λοιπόν, και έχουμε κοντά μου την εταιρεία VC από την σειρά Tank Ideal Clothing Powder. Σας έχω ένα πολύ εύκολο tip για να ξέρετε ακριβώς πού να εστιάσετε για να κάνετε τη φωτοσκίαση στα ζητωματικά σας. Παίρνετε πινέλο και διαγώνια από το αντιστοιχό κόστο αυτού σας προς τη μύτη είναι το σωστό ύψος. Κάντε το και πιστέψτε με. Θα κάνετε καταπληκτική φωτοσκίαση. Για απόχρωση στο ρούς χρησιμοποιώ απόχρωση από προσωπική μου συλλογή. Είναι σε απόχρωση περίπου ροζ ροδακινή και όπως δείτε στη συνέχεια το σβήνω ακριβώς στην κόκκινη του ματιού για να γλυκάνω το αποτέλεσμα στο μακιγιάζ του ματιού μας. Να δώσω έτσι μια γιορτινή διάθεση, όπως ξέρετε ήδη στο βίντεό μας, χρησιμοποιώ για κραγιόν εταιρεία Κορέ σε σειρά Seductive, που είναι ένα βαθύ, ωραίο, κόκκινο χρώμα προσκούρο. Για εσάς που έχετε πολύ πολύ μικρά χείλη, να μην το προτιμήσετε. Αν έχετε κανονικά προς μεγάλο μέγεθος, πείτε ναι σε αυτό και θα είναι μια σούπερ επιλογή για το ρεβεγιό σας ή για τα Χριστούγεννα σας.
φάση, ώστε την ώρα που την περνάτε να χρωματίσετε έντονα τη ρίζα της φαρίδας, ώστε να δώσει πιο έντονο αποτέλεσμα στο ματιγιά σας. Και με αυτόν τον τρόπο θα εκλοφήσει το χρώμα του ματιού σας και θα φέρετε πιο αμυγδαλωτό το σχήμα. Και σε αυτό το σημείο, δώστε λίγο προσοχή στα tip που σας δίνω με την βοήθεια των χεριών μου για να ξέρετε ακριβώς πού θέλετε να εστιάσετε στο ματιγιά σας. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Εγώ πώς το συνηθίζω, το κάνω μακιγιά στα μαλλιά μου, τα πιάνω ψηλά για να έχω έτσι καθαρό πρόσωπο για να το τελειώσω. Και τώρα κατεβάζω τα μαλάκια μου κάτω για να δω το αποτέλεσμα, να δω αν μου αρέσει, αν θέλω να διορθώσω το οτιδήποτε. Εσείς πώς το βλέπετε? Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ γιορτινό, ελπίζω και να σας άρεσε. Πάρα πολλά φιλιά. Αφού λοιπόν είδαμε και το πώς θα κάνουμε το δικό μας εορταστικό μακιγιάζ, τα μπουζούκια μας είναι εδώ πέρα, ο Χρήστος και ο Λευτέρης, και σας ακούμε. Φαίνεται πόσο οργανωμένα είναι τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Και κάπως έτσι περνάμε να ολοκληρώσουμε το χριστουγεννιάτικό μας like με ένα ακόμη χοροδιακό τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε. Ναι, πριν προχωρήσουμε στο τραγούδι, εγώ με την ευκαιρία απλώς θέλω να πω δύο λόγια. Θέλουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να ευχηθούμε καινούριο έτος να είναι καλύτερο από το παλιό, να έχουμε όλη ευτυχία, αγάπη, υγεία. Το νέο οδείο Πτολεμαΐδας, όπως ξέρετε, όπως μάθατε, κάνει καλή δουλειά στο θέμα της μουσικής. Φέτος πήραμε και κρατική αναγνώριση, πλέον δίνουμε πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος. Πολύ σημαντικό. Και με την καινούρια καλλιτεχνική διευθύντρια, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, προχωράμε σταθερά και κοιτάμε θετικά στο μέλλον. Το κομμάτι που θα σας παρουσιάσουμε είναι το αγαπημένο μας, είναι από την ταινία «Μόνος στο σπίτι», η πιο χριστουγεννιάτικη ταινία του κόσμου. Μας αρέσει πάρα πολύ, απίστευτη ομορφιά τραγούδι. Ελπίζω θα το απολαύσετε. Και πάλι χρόνια πολλά και πάλι ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια ευτυχισμένα. Ραντεβού αύριο στις 5.30. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτή την εορταστική ημέρα επιλέξατε το like για να σας κάνει παρέα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο τον Τουπουλίδη, την Νέφη την Ανδρεοπούλου, τον Τόλι τον Τσιρούδη, αλλά και τον νέο μουσικό οδείο Πτολεμαΐδος. Εσάς, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, το κατάστημα Κακλίδης για τα υπέροχα γλυκά που μας έφερε σήμερα και τα βουτήματα που θα απολαύσουμε τώρα μαζί με τα παιδιά, το κολεξιόν Εβία Αλεξάνδρου, το ακομωτήριο Σόχο, αλλά και το κοκό Accessorize για την επιμέλεια του δικού μου ντυσίματος. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο, χρόνια σας πολλά.